κύριος Αλέξης Τσίπρας. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, διότι πράγματι περίμενα με αγωνία αν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ξαναπάρει το λόγο, έστω και αργά, για να δώσει μια απάντηση στις αποκαλύψεις που έκανε. Αντί όμως απάντησης ουσιαστικής, αφού έκανε ένα ψυχογράφημα της παρουσίας μου σε αυτό το βήμα και μου είπε ότι δεν είχα τόσο μεγάλο ενθουσιασμό και έκανα αγκαρία, φανταστείτε δηλαδή να είχα και ενθουσιασμό ότι θα γινότανε, μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ξανά τα ίδια και τα ίδια. Όπως και οι τοποθετήσεις της κυρίας Γεννηματά, αμέσως μετά την παρουσία μου σε αυτό το βήμα, λες και δεν είχε ακούσει, διάβασε το γραπτό κείμενο που είχε φτιάξει από πριν. Αλλά και η συζήτηση συνολικότερα κινήθηκε πάνω στα γνωστά και ετοιμασμένα. Από αυτή εδώ τη διαδικασία όμως, κύριε Μητσοτάκη, αναδείχθηκε ένα πράγμα. Αναδείχθηκε ότι εδώ και 15 μέρες ολόκληρες, εσείς και τα μέσα ενημέρωσης που σας στηρίζουν, φτιάξατε μια σκευωρία. Γιατί? Για να φύγουν από την επικαιρότητα τα άλλα ζητήματα στα οποία μας δηλώσατε και την μεγάλη διάθεσή σας να τα συζητήσουμε, χαίρομαι ιδιαίτερα, και να αναδειχθεί τι? Ότι υπάρχει μέγα σκάνδαλο και μάλιστα σήμερα μας είπατε ότι λείπουν τα λεφτά. Ζημιώθηκε δηλαδή το ελληνικό δημόσιο. Τα είχε τα λεφτά και τα έχασε το ελληνικό δημόσιο. Και όλα αυτά, και όλα αυτά, και όλα αυτά, καθίστε λίγο τώρα, καθίστε λίγο. Και όλα αυτά βασισμένα σε μία υπόθεση, την οποία επαναλάβατε και στην δευτερομιλία σας, σε μία υπόθεση ότι δηλαδή ο εξουσιοδοτημένος επισήμως από τις αρχές του φιλικού αυτού κράτους, της Σαουδικής Αραβίας, δεν είναι επίσημος και επίσημα αυθεντικά αξιοδοτημένος, αλλά μεσάζοντας. Όταν όμως εγώ αποκάλυψα από τα ειδικού χειρισμού τα τηλεγραφήματα του πρέσβη και της πρεσβείας πάνω στην επιχειρηματολογία της οποίας έχετε στηρίξει 15 μέρες τώρα όλη αυτή τη σπέκουλα και τη λασπολογία, εσείς ήρθατε εδώ με πολύ μεγάλη, προς πολύ μεγάλη μου περιέργεια, να αντιτείνετε ότι υπάρχουν και άλλα ειδικού χειρισμού που τα ξέρετε εσείς και δεν τα ξέρει ο Πρωθυπουργός. Ειδικού χειρισμού που τα ξέρετε εσείς και δεν τα ξέρει ο Πρωθυπουργός. Και ρωτώ. Ρωτάτε. Κύριε Μητσοτάκη, αλήθεια, πιστεύετε ότι αξιοποιώντας στελέχη του διπλωματικού σώματος ή των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργώντας παρακράτος μέσα στο κράτος, θα καταφέρετε να δημιουργήσετε ρογμή και αμφισβήτηση στην ηθική ακεραιότητα της κυβέρνησης? Νομίζετε? Και έρχεστε εδώ, έχετε, γιατί ξέρετε κάτι? Ησυχία. Το θράσος. Ησυχία, παρακαλώ. Εγώ τώρα. Παρακαλώ. Το θράσος, παρακαλώ. Το θράσος είναι όταν σηκώνεις τη ρομφαία και ξυφουλκείς, αλλά όταν ζητώ να είμαι παρόν, όταν σηκώνεις την ρομφαία και ξυφουλκείς είναι το θράσος, προκειμένου να αλλάξεις την ατζέντα. Και η δειλία είναι όμως όταν ζητάω εγώ να γίνει συζήτηση παρουσία μου, να βάζετε τους εκπροσώπους σας στην Επιτροπή των Προέδρων να λένε να μην αναβληθεί η συζήτηση. Αυτό είναι η δειλία και το θράσος, κύριε Μητσοτάκη. Επειδή όμως, κύριε Μητσοτάκη, έχετε μια διαστροφή, επανέρχεστε στον τόπο του εγκλήματος, γι' αυτό ξαναμπήκατε μέσα. Θέλω λοιπόν να σας επαναλάβω το ίδιο ερώτημα. Ο κύριος Σφαγιανάκης λοιπόν, τον οποίον παρουσιάζεται, τι είναι αυτό, είναι αυτός ο οποίος, κύριε Λοβέρδο, που κάνατε fake βολάν διάφορα ειδικού χειρισμού, σε αυτά τα ειδικού χειρισμού που έχω εγώ εδώ, από την πλευρά του πρέσβη, απεδείχθη ότι ήταν η πηγή της πρεσβείας, βάσει της οποίας πηγής εγύρθη όλη αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δουλεύουν για συγκεκριμένους ενδιάμεσους, ενώ εμείς κλείνουμε συμφωνίες εποφελείς για το ελληνικό δημόσιο με τους επίσημα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μιας φιλικής χώρας. Και αντί λοιπόν να απολογηθείτε
για την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας που στήσατε εδώ και 15 μέρες. Ήσυχα. Και το δράσος να ξεκινήσει να πάρει. Κύριε Βορύδη. Και όσον αφορά, κύριε Μητσοτάκη, για τη μεγάλη σας... Και όσον αφορά, κύριε Μητσοτάκη, για την πολύ μεγάλη σας τόλμη να θέλετε να συζητήσουμε εδώ και για τη Siemens και για τις offshore, μην βιάζεστε, θα συζητήσουμε. Και για τη Siemens που θα σας καταδιώκει σε όλη σας την πολιτική καριέρα και για τις offshore θα συζητήσουμε και για όσα δήλωνε ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας πριν από λίγες μέρες ότι είναι απολύτως νόμιμο και απολύτως ηθικό να φοροδιαφεύγουν στους φορολογικούς παραδείσους όσοι θέλουν να αποφύγουν την υψηλή φορολόγηση. Για όλα θα συζητήσουμε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τίποτα αναπάντητο. Παρακαλώ πολύ, μην αντιδράτε. Εσείς εκπροσωπείτε συμφέροντα, προσπαθείτε να δηλητηριάσετε την πολιτική ζωή του τόπου δίχως αποδείξεις, στήσατε μία πομφόλιγα 15 μέρες τώρα προσπαθώντας να αποδείξετε πράγματα τα οποία δεν αποδεικνύονται, ότι δηλαδή τι... Ότι δηλαδή τι, ότι ο Καμένος, ως Υπουργός Άμυνας, επιχείρησε να διαπραγματευθεί με τον επίσημο, εξουσιοδοτημένο και με αυθεντική, με πιστοποιητικό αυθεντικότητας, εξουσιοδοτημένο της Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου να πάρει υψηλότερο τίμημα, ενώ εσείς θέλατε, η ελληνική κυβέρνηση, να διαπραγματευθεί με κάποιον άλλον ενδιάμεσο, ο οποίος τάχα μου εκπροσωπεί τη Σαουδική Αραβία αλλά είναι Έλληνας, προκειμένου να πάρει μικρότερο τίμημα. Η μεγαλύτερη ντροπή όμως από όλα όσα κάνετε, ξέρετε ποια είναι, θα σας το επαναλάβω για άλλη μια φορά, ότι στην προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντιπολιτευτικό λόγο εμπλέκεται το διπλωματικό σώμα και τις ένοπλες δυνάμεις του τόπου, κύριε Μητσοτάκη. Και αυτό το βάρος και αυτή η ευθύνη απέναντι στη χώρα και στον ελληνικό λαό θα σας ακολουθεί σε όλη σας τη διαδρομή. Καλή σας νύχτα, κύριε Μητσοτάκη.